σας για το ποιος θα είναι... Παρακαλώ. Θα έλεγα δε ότι και πολιτικά δεν είναι σωστό να παρεμβαίνετε τόσο πολύ σε αυτά. Έτσι, μην έχετε και τόση αγωνία. Και για να σας λύσω την αγωνία, όποιος και να είναι πρόεδρος της Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία θα είναι συγκροτημένη, ενωμένη, δυνατή, θα έχει την ίδια άποψη, τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήματα. Εγώ δεν έκανα εκλογές για να λύσω το πρόβλημα με το Λαφαζάνι. Εσείς το κάνατε. Εμείς θα το λύσουμε εδώ, φιλικά, μια παρέα είμαστε. Και έτσι θα μας αντιμετωπίζετε. Άρα θα μιλάτε πάντα με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας ανεξαρτήτως του ονόματος και του επιθέτου. Παρακαλώ. Θεωρώ όμως και πολιτικά λάθος να κάνετε τέτοιες αναμίξεις. Εγώ δεν αναμίχθηκα στα ισοκομματικά σας, ούτε κανείς από τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι κατανοητό γιατί το κάνετε, κύριε πρόεδρε, αλλά δεν περίμενα ότι θα πέσετε σε τόσο επίπεδο χαμηλό. Λυπάμαι πραγματικά. Πραγματικά λυπάμαι. Γιατί έχετε υποστεί μετάλλαξη. Άλλος ο Τσίπρας που εγώ ήξερα. Όσον αφορά το δεύτερο. Ναι, κύριε συνάδελφε, αλήθεια είναι. Τα δικά σας θέματα τα λύνετε μόνοι σας. Εσείς θα μας πείτε τι θα κάνουμε. Άρα λοιπόν, κομμένο το καλαμπούρι για αυτό το παραμύθι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τώρα. Για το χρέος, κύριε πρόεδρε. Εγώ τι σας είπα. Είπα εγώ να μην ανοίξει συζήτηση για το χρέος. Τι πάθατε και πεταχτήκατε ξαφνικά. Ίσα-ίσα που σας είπα να ανοίξει συζήτηση για το χρέος, γιατί εσείς μας φωσώσατε άλλα 90 δις. Και είμαστε μαζί σας αυτό. Αυτό σας είπα. Φαίνεται ότι δεν ακούτε και αυτά που σας λέω. Δεν είναι μόνο ότι δεν τα ξέρετε. Δεν τα ακούτε. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Σύμφωνα με τον πίνακα που έχω από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τον οποίο έχετε κι εσείς, και μπορώ να σας τα βεβαιώσουν οι υπουργοί, το χρέος το Νοέμβριο του 2012 για το 20 και 22 πήγαινε για τα 110%. Και για το Μάιο του 2014 ήταν στο 117% του ΑΕΠ. Ξέρετε πόσο είναι τώρα, Ιούλιος του 2015. 170%. Αυτό είναι δικό σας. Όλοι. Τι, το αφισβητείτε. Το αφισβητείτε. Τι μην κάνεις έτσι, το αφισβητείς. Μπράβο, δεν το αφισβητούμε. Άρα λοιπόν το χρέος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 90 δις πέσει. Αυτό είναι. Κύριε Μεϊμαράκη. Αυτό σας είπα. Επομένως, ο εκνευρισμός αυτός δεν χρειάζεται, γιατί στο θέμα αυτό είμαστε μαζί. Είμαστε μαζί σε αυτό. Τι θέλετε, πάτε μόνος σας, πήγαινετε μόνος σας. Και βλέπω ότι με τον Ολάν τώρα τα έχετε βρει. Ξεχάσατε τον Ολανδρέου και όλα εκείνα τα οποία του λέγατε. Και τέλος, να σας πω, κύριε πρόεδρε, επειδή θα μιλήσετε ξανά και εγώ δεν θα μιλήσω, να σας πω ότι εμείς δεν κάναμε προεκλογικές ομιλίες τώρα από εδώ. Με συνέστηση ευθύνης κάτσαμε δίπλα σας και απέναντί σας. Εσείς μας κλωτσίσατε. Εσείς μας διώξατε. Εσείς δεν θέλετε τη συνένεσή μας. Ο κύριος Λαμπουράρης που κάθεται εκεί, κατ' επανάληψη προεκλογικά είπε, δεν τους θέλουμε, δεν τους χρειαζόμαστε, τι να τους κάνουμε, τώρα μας θέλετε. Αν μας θέλετε, πέστε το, αλλάξατε άποψη, δεν σας φτάνουν τα μαξιλαράκια που πάνε να βρείτε και πάνε να βρείτε από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς θα το σκεφτούμε, κύριε Τσίπρα, αν μας κάνετε μια πρόταση η οποία θα είναι θετική για τη χώρα, αλλά μέχρι στιγμής πάτε αρνητικά και σας λέμε όχι στην ψήφο εμπιστοσύνης που ζητάτε σήμερα το βράδυ. Λοιπόν, επί πολύ ολίγων ο κύριος Πρωθυπουργός. Θα πω επί της ουσίας, επί παρέμβασή μου, ό,τι θέλω να πω το έχω πει απλά. Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει καμία διάθεση ανάμειξης στα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Και θέλω αυτό να το ξεκαθαρίσω. Η παρέμβαση που έκανε ήταν πολιτική παρέμβαση. Αφορούσε το κρίσιμο θέμα του χρέους, την ανάγκη σε αυτό το θέμα να υπάρχει εθνική στρατηγική. Και δευτερευόντως έκανε μια πολιτική κριτική στην ομιλία σας, την οποία χαρακτήρισα προεκλογική. Σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά σας, εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι στα κόμματα πρέπει να υπάρχει δημοκρατία εσωκομματική και μπράβο σας και δεν υπάρχει κανένα θέμα που έχετε εσωκομματικές διαδικασίες και εκλογές. Κακώς το εκλάβατε ως ανάμειξη και ήθελα αυτό να το ξεκαθαρίσω. Αυτό όμως που θέλω να επισημάνω για άλλη μια φορά είναι ότι ανεξαρτήτως προσώπων αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι επικοδομητική συμβολή και από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Και όχι κριτική, βεβαίως κριτική χρειάζεται, αλλά όχι στήρα και αδιέξοδη. Και σε ό,τι αφορά το ζήτημα του χρέους, το μεγάλο αυτό εθνικό θέμα, το μεγάλο αυτό εθνικό θέμα, κύριε Πρόεδρε, για το μεγάλο αυτό εθνικό θέμα, επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Υπάρχουν δύο στρατηγικές. Η μία στρατηγική που λέει τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα προκειμένου να υπάρχει μείωση του χρέους.
Και η άλλη στρατηγική που λέει αυτά τα τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία υπήρχαν στις προηγούμενες συμφωνίες είναι το άλλο πρόσωπο μιας σκληρής λιτότητας που καταστρέφει οποιαδήποτε αναπτυξιακή προοπτική. Γι' αυτό και εμείς διαπραγματευθήκαμε με στόχο να μειώσουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα που ήταν όχι απλά τεράστια αλλά και αδύνατο να πραγματοποιηθούν και ταυτόχρονα να ανοίξουμε τη μεγάλη συζήτηση για την αναγκαία απομείωση του χρέους, διότι μικρότερα πλεονάσματα σημαίνει ότι το χρέος δεν βιώσει. Άρα λοιπόν, σε αυτή τη στρατηγική σας καλώ να το ξανασκεφτείτε, να μην υπερασπίζεστε μια αδιέξοδη τακτική και στρατηγική των προηγούμενων κυβερνήσεων και να έρθετε σε αυτό τουλάχιστον το θέμα να συμβάλλουμε ώστε να έχει επιτυχία αυτή η εθνική προσπάθεια για να φύγει αυτός ο βραχνάς από το λαιμό της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας. Για ένα λεπτό, κύριος Μημαράκης. Μόνο ένα λεπτό, δεν πρόκειται να χάσεις. Κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε, καταρχήν χαίρομαι που επιβεβαιώνετε την αύξηση αυτή του χρέους. Ένα. Δύο. Τα έχετε μπερδέψει πάλι. Δεν είναι με τα πρωτογενή πλεονάσματα, είναι με το αν υπάρχει αύξηση ΑΕΠ ή όχι. Γιατί είναι ο διαιρέτης, αν θυμάστε καλά. Έτσι δεν είναι. Πάστε το στον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, έχει μπερδέψει τα πρωτογενή πλεονάσματα με την αύξηση του ΑΕΠ. Τι να του κάνω τώρα εγώ. Λοιπόν, επομένως, το χρέος είναι διαχειρίσιμο αν έχουμε αύξηση ΑΕΠ. Αν έχουμε ύφεση, ούτε πλεονάσματα θα έχετε, ούτε διαχείριση χρέους θα έχετε. Αυτό ακόμα δεν το καταλάβατε. 7 μήνες σας πήρε και ακόμα τόσα λεφτά έχουμε πληρώσει για αυτά τα φροντιστήρια. Δεν το μάθατε. Λοιπόν, η ΑΕΠ θα έχετε αύξηση, στην οποία πάτε σε ύφεση. 2,5 πάτε, κύριε Πρόεδρε, για φέτος, όταν προβλέπετε αύξηση ΑΕΠ. Ένα και. Και λέτε στον δικό σας προϋπολογισμό, λάθος κάνω, και λέτε στον δικό σας προϋπολογισμό ότι και το 16 ύφεση. Άρα δεν είναι διαχειρίσιμο το κρέος. Εν πάση περιπτώσει εμείς συμφωνούμε. Και σας λέμε ότι δεν είναι διαχειρίσιμο. Εσείς λέτε ότι δεν είναι γιατί φταίμε εμείς. Εμείς σας λέμε ότι μας φεσώσατε παραπάνω. Όπως και να πάει. Συμφωνούμε. Και πάμε μαζί να δούμε πώς θα γίνει αυτό για τη διαχείριση του χρέους. Δεν είδα όμως να μας καλείτε στην Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης. Δεν είδα να μας καλείτε στις συζητήσεις και συναντήσεις με τους δανειστές. Αυτά τα κάνετε μόνοι σας και παίρνετε τις ουρές οι οποίες υπάρχουν από το Eurogroup, τις οποίες αφήσατε και δεν μας τις λέτε και υπάρχει κρυφή ατζέντα και το ξέρετε. Εμείς λοιπόν σας λέμε, κύριε Πρόεδρε, ότι βεβαίως με την ύφεση που υπάρχει, με τα ελλείμματα που έχετε δημιουργήσει, το χρέος πράγματι πρέπει να το δούμε. Δεν θα σας πω εγώ αν είναι διαχειρίσιμο ή όχι, θα σας πω ότι πρέπει να το δούμε. Και σε αυτή την προσπάθεια πάμε μαζί, αλλά πρέπει να μας καλέσετε για να έρθουμε. Και όχι μόνο δεν μας καλείτε, όπου λέμε και να σας βοηθήσουμε, μας διώχνετε. Λοιπόν, έχετε ξεκαθαρίσει ότι δεν μας θέλετε. Αφού δεν μας θέλετε, τι κόπτεστε και τι λέτε πώς θα σας συμπεριφερθούμε. Σας συμπεριφερόμεθα ως υπεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση. Λέμε ναι στα θετικά, όχι στους φόρους και στα αρνητικά. Το λόγο έχει για 20 εν συνόλο, επειδή δεν είχε κάνει χρήση προηγούμενα, ο κύριος Μιχαλολιάκος, πρόεδρος του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή.